αναμένουμε να αποφασίσει επί του προδικαστικού θέματος που είχε με γύρει ο Γενικός Εισαγγελέας, αν δηλαδή η απόφαση για το κούρεμα αποτελεί διοικητική πράξη που υπόκειται στον έλεγχο του ανωτάτου δικαστηρίου ή αν είναι κυβερνητική πράξη η οποία δεν υπόκειται σε τέτοιον έλεγχο. Οπότε πλέον η θεραπεία των επηρεαζομένων θα μεταβιβαστεί στο αστικό δίκαιο με αγωγές τις οποίες θα μπορούν να γύρουν στα επαρχιακά δικαστήρια. Θα έχουμε ξεκάθαρη δηλαδή τοποθέτηση αύριο από το ανώτατο? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι, μάλιστα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει. Γιατί μιλάμε για μια πολύ σημαντική απόφαση. Είναι τεράστια σημασία αυτή η απόφαση. Είναι τεράστια σημασία και είναι και πολύ δύσκολη θέση του δικαστηρίου, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, ενεργούμε με το πιστόλι στον κρόταφο εκ μέρους των ξένων δανειστών μας, οι οποίοι έχουν την απέτηση να τους διαβεβαιώσουμε ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί σύμφωνα με το μνημόνιο θα συνάδουν με τον νόμο μας. Μάλιστα. Είναι η τελευταία ημερομηνία ή η αυριανή? Για τι πράγμα? Για την προθεσμία υποβολής των αγωγών. Σωστά? Όχι. Όχι. Είναι η τελευταία προθεσμία, ναι, για υποβολή προσφυγής με την οποία να ζητείτε η κύρωση των διοικητικών πράξεων ή των πράξεων δυνάμει των οποίων έχει πει το κούρεμα. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο νόμος δεν παρέχει άλλες θεραπείες και άλλες δυνατότητες στους επηρεαζομένους. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι θεραπείες και οι δυνατότητες? Κοιτάξτε, έχει προξενηθεί ζημιά. Μάλιστα. Το ξέρουμε όλοι. Και έχει προξενηθεί ζημιά με την ευθύνη πολλών και διαφόρων, εντός και εκτός της Κύπρου. Παραδείγματος χάρη, ας υποθέσουμε ότι το δικαστήριο αύριο κρίνει ότι δεν είχε αρμοδιότητα και ότι αρμοδιότητα είχε κάποιον άλλο δικαστήριο. Ο επηρεαζόμενος θα προσφύγει στο άλλο δικαστήριο για το οποίο δεν υπάρχει προθεσμία. Δεύτερο, αν το δικαστήριο κρίνει ότι οι πράξεις αυτές ήσαν απόλυτα συνταγματικές, ως προς το τι έγινε, παραμένει προς εξέταση το πώς έγινε. Διότι ναι μεν το Eurogroup μας έχει πει να λάβουμε ορισμένα μέτρα. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι τα ελάβαμε σωστά ή τα ελάβαμε με τον ολιγότερο οδυνηρό τρόπο για τους επηρεαζομένους όσο φύλαμε. Εδώ έχει συμβεί... Βασικά ερωτήματα. Πολύ βασικά ερωτήματα. Εδώ, Νικήτα, έχουν συμβεί πολύ σοβαρά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, όταν ο νόμος αυτός ο οποίος είχε ετοιμαστεί από τον περασμένο Ιανουάριο και παρέμενε κρυμμένος στα συρτάρια κάποιων μέχρι τις 22 Μαρτίου που επαρουσιάστηκε ενώπιον της Βουλής με την απέτηση να ψηφιστεί εν μια ανοιχτή ανεξάρτητα από ότι αποτελείται από 70 περίπου σελίδες, προβλέπει διάφορα πράγματα και διάφορες προπαρασκευαστικές πράξεις οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει και δεν έχουν γίνει. Όπως είναι η αποτίμηση των τραπεζών, όπως είναι το κατά πόσον ήσαν φρέγγιες ή όχι. Δεύτερον, έχουν εφαρμοστεί σωστά αυτά τα μέτρα? Μα είπαν ότι πρέπει η Βουλή να τα ψηφίσει άμεσα και ότι θα ήταν ένα θέμα δικών 24 ώρων να συμπληρωθεί η εξυγίανση και να μπορέσει να λειτουργήσει η τράπεζα κανονικά σε μια εβδομάδα. Εδώ έχουν περάσει μήνες και τόσο το τραπεζικό όσο και ολόκληρη η οικονομία ευρίσκονται δέσμοι μιας γραφειοκρατίας η οποία διέπεται από πλήρη αδιαφάνεια. Δεν γνωρίζουμε ούτε ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις, ούτε τι αποφάσεις λαμβάνονται, ούτε πότε λαμβάνονται, ούτε ποιες επιπτώσεις έχουν, ούτε ποιες είναι οι συνέπειες, ούτε ποιες εναλλακτικές λύσεις είσαι διαθέσιμες στους αρμοδίους. Εδώ διορίστηκαν μέλη της Κεντρικής Τράπεζας και δεν ξέρουμε ποιους τους διόρισε. Βλέπετε. Αυτό είναι... ζούμε σε μια χώρα η οποία διερωτώμε εάν υπάρχει λογική. Δηλαδή φαίνεται ότι εφόσον γίνεται αυτό το πράγμα, εγώ το ζήτημα αυτό το θεωρώ κανονική ενέδρα. Δηλαδή, τι έκαμε ο κύριος Χριστόφιας, και λυπούμε δηλαδή που το λέω, αλλά
θεωρείται ότι είναι πράξης πολιτικού ύφους και πολιτικής ευθύνης να διορίσει έναν τόσο σημαντικό πρόσωπο, να πληρώσει μια τόσο σημαντική θέση μεταξύ των δύο Κυριακών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχασε την Προεδρία, έπρεπε να δεσμεύσει τον επόμενο για 5 χρόνια χωρίς καν να έχει την ευπρέπεια να του το πει. Μάλιστα. Και ο άλλος αφετέρου εδέχθη αυτόν τον διορισμό και κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι. Τι σημαίνει προέκυψε αυτή τη στιγμή μέλος της Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο δεν εγνώριζε, του οποίου την ύπαρξη δεν εγνώριζε κανείς. Και κανείς δεν ξέρει πότε ληφθήκε αυτή η απόφαση. Δύο υπουργοί δηλώνουν άγνοια. Έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Μαρτίου. 22 Μαρτίου. Πότε στάλει στο τυπογραφείο, από ποιον στάλει και ποιον ειδοποίησε εκείνος που την έστειλε. Μάλιστα. Εδώ ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έχει έκτοτε συναντήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αρκετές φορές. Δεν έπρεπε κατά τη γνώμη σας να του πει όταν του ζητούσε φορτικά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας δεν έχει απαρτία και θα έπρεπε να συμπληρωθεί. Δεν έπρεπε να του πει ποια ήσαν τα υφιστάμενα μέλη και ποιες ήσαν καινές θέσεις. Έπρεπε, το λέμε χρόνια. Όχι μόνο για αυτό το θέμα και για πολλά άλλα. Ακούστε, Νικήτα. Εδώ πρέπει πλέον και τα μέσα και ο κόσμος και όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εμείς τις έχουμε αναλάβει. Δεν μπορεί να μας κυβερνά έναν άτομο, ολόκληρη την οικονομία είναι έναν άτομο, με συμβούλους ξένους, οι οποίοι διορίζονται υπό πλήρως αδιαφανείς συνθήκες, με όρους εντολής τους οποίους κανείς δεν γνωρίζει και έναν ανταμοιβής την οποία κανείς δεν γνωρίζει. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δεν γίνονται ανεχτά και πρέπει όλοι να αντιληφθείτε ότι είναι τα δικά μας χρήματα τα οποία διασπαθίζονται με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Τι είναι αυτοί οι σύμβουλοι οι οποίοι μας συμβουλεύουν να προβαίνουμε σε τόσο σημαντικές ενέργειες, οι οποίες υποθηκεύουν το μέλλον όχι μόνο αυτής της γενιάς, αλλά και των επομένων τριών. Σίγουρα. Πλέον, για όνομα του Θεού, δεν είναι επιτρεπτά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι επιτρεπτά. Και όσο περνά από το χέρι μας, θα το προσπαθήσουμε. Δεν είμαι σίγουρος. Και όλοι κρυβόμεθα πίσω από την Τρόικα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Τρόικα αποτελείται από ανθρώπους, οι οποίοι ανήκουν σε σώματα τα οποία διέπονται από νομοθεσία και στη συγκεκριμένη περίπτωση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν είναι Ρωμαίοι ανσύμπατοι οι οποίοι ενεργούν όπως θέλουν. Εδώ ό,τι ατασταλία κάνουμε και ό,τι προχειρότητα κάνουμε λέμε το ζητάει η Τρόικα. Το ζήτημα δεν είναι τι ζητάει η Τρόικα. Το ζήτημα είναι τι ερώτημα εθέσαμε στην Τρόικα, τι επιχειρήματα έχουμε προτάξει στην Τρόικα και τι εναλλακτικές λύσεις έχουμε προτείνει στην Τρόικα. Μάλιστα. Ανοίγεται τεράστιο κεφάλαιο, κύριε Βελάρη. Θα τα πούμε και από κοντά αύριο. Να μου επιτρέψεις να τελειώσω λέγοντας. Παρακαλώ. Ότι ανοίγουμε τεράστιο κεφάλαιο, αλλά τεράστιο κεφάλαιο είναι και η επιβίωση του τόπου και του λαού. Αλίμονο. Θα τα πούμε από κοντά αύριο και θα έχουμε πλέον και την απόφαση του Ανωτάτου, κύριε Βελάρη. Θα ξέρουμε πλέον τα δεδομένα που προκύπτουν και από το Ανώτατο αύριο και θα τα πούμε και από κοντά. Θα ξέρουμε κάτι άλλο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Βελάρη.